ετών. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Το ερώτημα της ημέρας είναι αν πράγματι έχουμε νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαμε την δυνατότητα στο πρώτο μέρος της εκπομπής να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων εδώ, στο στούντιο που είναι κοντά μας, της κυρίας Ελευθερίας Φτακλάκη, του κυρίου Γιώργου Ματσίγκου, του κυρίου Σπύρου Σπυρόπουλου. Όπως επίσης να ακούσουμε και τον δήμαρχο της Καλλίνη, τον κύριο Δημήτρη Γιακομιχάλη, σε ό,τι είχε να κάνει με τη συμφωνία, δηλαδή τη Visa Express για τα 10 νησιά του Αιγαίου, 6-12. Δεκάνησε μεταξύ αυτών και η Κάλυμνος που κατάφερε τελικά να ενταχθεί σε αυτό το πάνελ των νησιών, να το πω πάρα πολύ απλά. Και βεβαίως είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Στριμπή, καθηγητής διεθνών θεσμών, με αν θέλετε ιδιαίτερη εξειδίκευση, γνωρίζει άριστα αυτή την περίφημη συμφωνία της Λοζάνης για μια πρώτη ανάγνωση σε επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου του Ταγί Περντογάν στην Αθήνα. Ελπίζω και είμαι σίγουρος θα έχουμε την δυνατότητα και στη συνέχεια να ακούσουμε ακόμη εξαιρετικούς συνομιλητές, να πάρουμε αν θέλετε μια πρώτη γνώμη για το πώς είδαν την σημερινή συνάντηση και κυρίως τις προοπτικές. Εάν πράγματι μιλάμε για μια νέα εποχή ή μιλάμε για έναν αραβόνα, να δούμε αν στο τέλος καταλήξει σε γάμο, γιατί έχω την αίσθηση ότι τα μεγάλα ζητήματα τα αποφύγαμε. Αποφύγαμε και αναφορές που έχουν να κάνουν με τα θέματα με τα οποία διαφωνούμε με την Τουρκία. Για το Κυπριακό δεν είδα πάρα πολύ έτσι συζήτηση να γίνεται. Βλέπω και τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού τύπου. Ο Guardian γράφει από πυμάχος μέσα στο ring, στο Καζάν Καζάν, ο Τούρκος πρόεδρος. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία είδηση η οποία υπάρχει παντού. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε την επόμενη σύνδεση, να πάω στον κύριο Σπυρόπουλο με αφορμή αυτό το οποίο υπόθηκε προ 2 ημερών, κύριε Σπυρόπουλο, για την ψηφιακή εξέλιξη του Δήμου της Ρόδου και διατυπώθηκαν κάποιες επιφυλάξεις. Και θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε στην σύνδεση ή να πάμε τώρα στη σύνδεση και να πάμε με τον κύριο Σπυρόπουλο λίγο αργότερα. Αν έχουμε τον Ναύαρχο, να πάμε στη σύνδεση τον κύριο Ναύαρχο, θα μου επιτρέψει ο κύριος Σπυρόπουλος. Έτσι τρέχει αυτή η διαδικασία, να πάμε στον Ναύαρχο. Πάμε λοιπόν στον Ναύαρχο, χαρά και τιμή μας. Ο Ναύαρχος στην Αποστρατεία, ο κύριος Ιωάννης Αγγελοφόπουλος. Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, με υγεία. Λοιπόν, αλλά ξεκινήσατε ένα ωραίο θέμα με τον κύριο Σπυρόπουλο, ναι, με την ψηφιακή εγκατάσταση στη Ρόδο. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα με τις βίζες και όλα αυτά θα είναι από τα πρώτα που θα πρέπει να επιδιωχθούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ακούσαμε ήδη το δήμαρχο της Καλλίνου, γιατί ενετάχθηκε η Κάλυμνος στα 10 νησιά, να εκφράζει πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι του ζητήσαμε να κάνει και μία αναφορά για την επίσκεψη Ερντογάν, γιατί ο Δημήτρης Γιακομιχάλης ήταν πάντα σε αυτό που λέμε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Δημήτρης είναι εξαίρετος και τον αγαπώ, ναι, αλλά θα πρέπει να μείνει δήμαρχος. Ναι, υπήρξε αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει ο καθεστώς. Ναι, θα πρέπει να πίνει και το λέω με αγάπη, εντάξει. Αυτός το επιδίωξε. Το επιδίωξε, αλλά τελικά ήταν άλλη επιλογή. Κοιτάξτε, συνήθως, Ναύαρχε, ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει τον κύριο Γιακομιχάλη είναι ότι ξεκουράζεται 4 χρόνια. Όντως, και πάντα επανέρχεται. Το έχει κάνει 4-5 φορές ότι. 4 φορές. Μα κοιτάξτε, αυτό σημαίνει νιώτης. Δηλαδή νιώθει νέος να επανέλθει, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, Ναύαρχε, ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε. Μία πρώτη ανάγνωση από εσάς για την επίσκεψη Ερντογάν. Ήταν αυτό το οποίο αναμέναμε, κινηθήκαμε σε συμβατικά νερά μια συμφωνία που προϋπήρξε? Ποια είναι η δική σας πρώτη ανάγνωση? Κοιτάξτε, είναι σαφέστατα είναι πολύ θετικό το μέχρι αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και μέσα στο αεροπλάνο, γιατί συνήθως ο κύριος Ερντογάν λέει αυτά που θέλει να πει. Είναι πολύ προσεκτικός και διαλλακτικός και αυτά, αλλά μέσα στο αεροπλάνο λέει αυτά που θέλει να ακούσει το δικό του ακροατήριο ή το δικό του το σύστημα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν έχουμε όλο το πακέτο, δεν μπορούμε να πούμε
όχι, μάλλον μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ θετική και πολύ ωραία σχεδιασμένη επίσκεψη, αλλά ας δούμε και την τελευταία πράξη αυτής της επίσκεψης. Επομένως, αυτό που μετράει είναι το σύμφωνο το οποίο υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, όπως την ονόμασαν, ούτως ώστε να έχουμε ηρεμία, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ηρεμία και τον επόμενο χρόνο. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό το λέω διότι ήδη προσκάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη την Άνοιξη στην Άγκυρα. Ζήτησε κάθε χρόνο να γίνεται το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, δηλαδή αυτό που έγινε στην Αθήνα του χρόνου προφανώς θα γίνει στην Άγκυρα κάποια στιγμή τέτοια εποχή. Άρα αφού το έχουν βάλει αυτό το χρονοδιάγραμμα, σημαίνει ότι και οι δυο τους, μάλλον ο κύριος Ερντογάν, γιατί εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα, έχει αποφασίσει τα πράγματα να είναι ήρεμα τουλάχιστον μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή. Αυτή η στροφή, δεν θα συμβεί κάτι το συνταρακτικό. Ναι. Αυτή η στροφή, αν θέλετε, μια διαφορετική προσέγγιση. Υπάρχει ερμηνεία για τι γίνεται? Είναι το ερώτημα το οποίο βάζω σε κάθε συνομιλητή και ειδικά σήμερα. Βεβαίως υπάρχει ερμηνεία. Και θα σας πω ότι ακόμα και ο πόλεμος που έγινε στη Γάζα συνετέλεσε στην ακόμη καλύτερη εξέλιξη αυτών των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γιατί το λέω αυτό? Δέστε γύρω-γύρω από τον κύριο Ερντογάν, όλο μάλλον την Τουρκία, με ποια χώρα έχει καλές σχέσεις. Ήδη και με το Ιράν έχει πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. Ήδη με το Ιράν, το οποίο υποτίθεται σύμμαχός του και τον προμηθεύει ενέργεια, είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον πόλεμο στη Γάζα στην Ισλαμική Σύνοδο που έγινε στο Ριάντ πριν από 15 μέρες. Με τη Συρία είναι χάλια τα πράγματα. Με το Ισραήλ τα έχει διαλύσει όλα. Με την Αρμενία από πάνω του ούτε να το συζητάμε. Με την Αίγυπτο καλά μεν, αλλά μέχρι ένα σημείο. Με την Κύπρο δεν το συζητάμε. Στις αραβικές χώρες που ήθελε να επιβληθεί ως ηγέτης, πήρε των μουσουλμάνων αδελφών, να το πω έτσι, εντάξει. Έπεσε πάγος και αντί να πάει να μιλήσει για τη Γάζα στην Ισλαμική διάσκεψη, μιλούσε για την πυρηνική βόμβα του Ισραήλ. Λέτε και αυτό ήταν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και μετά, ο κύριος Ερντογάν έχει όλα αυτά τα προβλήματα γύρω-γύρω του. Τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει να κάνει κάποια κίνηση στο εξωτερικό εντυπωσιακή, στο εσωτερικό του εντυπωσιακή, ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη. Του προσέφερε ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελλάδα το θέμα της βίζας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ερντογάν, διότι είναι σε δοκιμαστικό στάδιο και με τον τρόπο το οποίο έχει σχεδιαστεί να γίνεται, είναι πραγματικά μια νίκη του κύριου Ερντογάν, και μπορώ να πω ότι αυτός ήταν και ο λόγος ότι τον ενδιέφερε περισσότερο αυτό και δεν αντέδρασε στο θέμα που του απάντησε ο κύριος Πρωθυπουργός στην μουσουλμανική τουρκική μειονότητα, δηλαδή, βεβαίως. Εκεί έδειξε μια διπλωματική ευγένεια, ναι, την οποία να δούμε θα την κρατήσει και στο αεροπλάνο. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. αλλά εκεί δεν ήθελε να προχωρήσει, γιατί θεώρησε ότι αυτά τα οποία του προσέφερε η Ευρώπη μέσω Ελλάδος, με τη διαμεσολάβηση της Ελλάδος, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τον βοηθούν στο εσωτερικό του. Άρα λοιπόν, αφού προχώρησε αυτό, βλέπει ότι με την Ευρώπη αρχίζει κάπως να ηρεμούν τα πράγματα, παρά ότι τους βρίζει κάθε μέρα. Δεύτερον, ξέρει ότι για την Αμερική δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να περάσει μέσω Ελλάδος. Γιατί η Ελλάδα όχι μόνο έχει το πολύ ισχυρό λόμπι εκεί, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια αμυντική συμμαχία που την ευνοεί σε όλα τα επίπεδα. Οι Αμερικανοί ήδη επισήμως έχουν πει ότι εμείς θα εξοπλίσουμε τα νησιά και με δικά μας συστήματα. Επομένως όλα αυτά η Αλεξανδρούπολη του έχει αφαιρέσει το πλεονέκτημα
του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Άρα όλα αυτά βλέπετε ότι δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια παρά να στραφεί προς την Ελλάδα και να έρθει και να πει, κοίταξε να δεις, μέσω Ελλάδος εγώ τα βρίσκω, γιατί η Ελλάδα ακούγεται. Μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική επίσης τα λόμπινγκ, το Ισραηλινό αυτή τη στιγμή, το εβραϊκό λόμπι και το αρμενικό λόμπι είναι εναντίον του όσο δεν πάει άλλο. Δηλαδή είναι κόκκινο πανί. Τον βλέπουνε, τους βλέπει και φεύγουνε. Ναι, ναι. Ξέρει λοιπόν ότι από εκεί δεν πρόκειται να δει να έχει καλή μέρα. Τι περιμένει λοιπόν? Περιμένει την Ελλάδα. Αλλά και τι άλλο περιμένει? Έχοντας δει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στο φόρουμ το ενεργειακό που υπάρχει, με καμία από τις χώρες αυτές που έχει υποτίθεται πήγε να δημιουργεί σχέσεις με Ισραήλ, με Λίβανο, με Αίγυπτο, Λιβύη και τα λοιπά. Με Λιβύη, με Κύπρο τώρα, καμία σχέση. Είδατε και στην Κύπρο ήτανε, έριξε τους τόνους και τους έριξε επίτηδες τους τόνους και ήταν αναμενόμενο να τους ρίξει, γιατί δεν τον παίρνει να πάει παραπέρα. Τι σου λέει? Άρα εάν θέλω να παίξω ένα ρόλο μέσω της Ελλάδος, είναι καλό να τα έχω μαζί της καλά, ούτως ώστε η Ελλάδα που επηρεάζει και θα περάσουν όλοι αυτοί οι αγωγοί μέσω Ελλάδος για να πάνε στην Ευρώπη, είναι θέμα χρηματοδοτήσεως αυτό το πράγμα, αλλιώς είναι το σχεδιασμός έχει εγκριθεί. Σου λέει, ας έχω την Ελλάδα και αν είμαι καλά κάτι να τσιμπήσω και εγώ κάπου να συμμετάσχω. Επομένως, η μόνη του βαλβίδα εκτονώσεως που είχε αυτή τη στιγμή ήταν η Ελλάδα. Πώς θα συμπεριφερθεί στην Ελλάδα? Μπορεί να συνεχίσει όλες αυτές τις απειλές και όλα αυτά τα πράγματα? Όχι βεβαίως, δεν μπορεί να τα συνεχίσει. Άρα γυρνάω τη σελίδα και λέω, κοίταξε, όπως το λέει, πάω για μία νέα σελίδα. Θέλω να τα έχω καλά μαζί της, διότι αυτό το συμφέρει. Και το τελευταίο, το σοβαρότερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον Ερντογάν. Στρατιωτικά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται φοβερά αδύναμος. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχει 3 χρόνια να πάρει ανταλλακτικά. Οι μονάδες του όλες είναι καθυλωμένες. Βεβαίως θα είχε κάποιες μονάδες να κυκλοφορήσει στο Αιγαίο, αλλά όχι να κάνει αυτές τις παραβιάσεις που έκανε μέχρι τώρα. Δεν το συμφέρει λοιπόν να το τραβήξει. Βλέπετε ότι πάει και παρακαλάει την Αγγλία όχι να πάρει καινούρια αεροπλάνα Eurofighter, να πάρει μεταχειρισμένα. Γιατί για να πάρει καινούρια πρέπει να γίνει και η Γερμανία, η οποία του το ξέκοψε. Και τι πάει να πάρει μεταχειρισμένα? Αυτό ξέρετε θα του κοστίσει. Θα του κοστίσει 3 φορές επάνω με τις υποδομές της καινούριας που πρέπει να φτιάξει, από ό,τι θα του κοστίσει να πάρει F-16. Δηλαδή να αναβαθμίσει αυτά που έχει και να πάρει καινούρια. Επομένως, ούτε στρατιωτικά το συμφέρει. Και εν πάση περιπτώσει, οι εξοπλισμοί που γίνονται από την Ελλάδα, επειδή στο λαό του μέσα πέρασε ότι η Ελλάδα μας απειλεί, μόνο αυτός βλέπει την απειλή, κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο δεν βλέπει αυτή την απειλή. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεται την ισχυροποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έχουν αμυντική κατεύθυνση, δεν έχουν επιθετική κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες τον φέρανε στο να πει, ναι, από εδώ και πέρα ρίχνω τους τόνους, αυτός τους ανέβαζε, τους ρίχνει, το οποίο κοιτάξτε είναι τεράστιος όφελος για μας. Για σκεφτείτε, κύριε Χατζιωάννου, ότι έχουμε κάθε αεροπλάνο, κάθε F-16 που πετάει, κοστίζει $10,000 η ώρα. Μόνο να βάλετε το τι έχουμε σώσει τους τελευταίους 10 μήνες από το Φεβρουάριο που σταμάτησε αυτή η αυταμάτηση. Ξέρετε, έχουμε μηδενικές, τελείως μηδενικές. Δηλαδή δεν έχει γίνει, δεν έχει πετάξει τίποτα προς το Αιγαίο. Πρωτόγνωρο, έτσι, πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο. Και βεβαίως και το άλλο θέμα το μεγάλο, το μεταναστευτικό, το οποίο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μας τα αφορά όσο τίποτα άλλο. Οι ροές έχουν σχεδόν σταματήσει. Βλέπετε ότι όταν θέλει να τις ελέγξει, τις ελέγχει. Άρα και βεβαίως η βίζα που θα δώσει τώρα η Ελλάδα για να έρχονται για 1 χρόνο από 7 ημέρες παραμονής οι Τούρκοι υπήκοοι με κάπου απορισμένες προϋποθέσεις κτλ. Πέραν το ότι είναι μια τεράστια οικονομική ανάσα για τα νησιά μας, εντάξει, απ' την άλλη μεριά του βάζει και αυτού ένα περιορισμό και του λέει, άκουσε, στα νησιά που πάνε οι καλοί δικοί μας
δεν μπορείς να μας φαίνεις και τους μετανάστες αυτούς που έρχονται από το Αφγανιστάν και από τη βαθιά Ασία και να τους έχουμε εκεί μπροστά μας και να μας χαλάνε τις διακοπές. Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι πολλαπλά τα καλά τα οποία υφιστάμεθα. Εντάξει, τώρα και... βεβαίως, ναι, κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί το πώς θα συμπεριφερθεί. Αλλά φαίνεται όμως ότι αυτή η κατάσταση όλη βοηθάει, όλη αυτή η περιγραφή που σας έκανα, βοηθάει στο να είναι ο Ερντογάν πάρα πολύ ήρεμος, η Τουρκία πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει απεμπολίσει όλα αυτά τα οποία επιζητεί να έχει. Βεβαίως. Εδώ θέλω να φτάσω, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Η απόφαση, βεβαίως και με τη δική μας την συμβολή, να έχουμε αυτούς τους επισκέπτες από την Τουρκία, συνδυάζεται ναύαρχη με το γεγονός ότι ο Ερντογάν βγήκε κερδισμένος από τις κάλπες, προβλέπει όμως και στις δημοτικές εκλογές, έχοντας χάσει τρεις κομβικές πόλεις, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Αντάλια, και το γεγονός ότι οι κεμαλιστές, οι πλούσιοι Τούρκοι είναι αυτοί που βρίσκονται έτσι στη λεγόμενη μικρασιατική αχτή. Η Ευρωπαϊκή Τουρκία. Τουρκία. Ξέρετε, ο λόγος που είπα προηγουμένως στον κύριο Σταυρόπουλο για την ψηφιοποίηση, προσέξτε, ήμουνα στην Αμερική προχθές, αλλά μου είπαν ότι γίνεται και στην Ευρώπη. Την προηγουμένη εβδομάδα ήμουνα στην Αμερική. Η Amazon έχει φτιάξει ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο, εφόσον έχεις λογαριασμό στην Amazon, ξέρουν όλα τα στοιχεία σου, μπαίνεις μέσα, γεμίζεις το καλάθι σου, ψωνίζεις και μου το θα βγεις από την πόρτα, σου έχει αμέσως τη λίστα με τα τρόφιμα που έχεις πάρει και δεν μπορείς να τους κλέψεις γιατί όλοι σκανάρονται. Αν κάνουν λοιπόν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μας μερικές τέτοιες έξυπνες κινήσεις, θα παίρνουν όλα τα λεφτά των Τούρκων. Αυτό δεν θέλουμε. Ένα άλλο να ρωτήσω, Ναύαρχε. Βεβαίως διπλωματική ευγένεια και σε αυτήν την αφορά που έκανε για την τουρκική κοινότητα ο Τούρκος πρόεδρος και απάντησε η μουσουλμανική με βάση δίκης Λοζάνης ο Έλληνας πρωθυπουργός, αλλά εμέσως πριν σαφώς στη συνέντευξη καθημερινή από τις σταθερές γραμμές της τουρκικής πολιτικής δεν διαφοροποιήθηκε, έβαλε τέτοια ζητήματα ο Τούρκος πρόεδρος. Χαίρομαι που μου κάνετε την ερώτηση. Καταρχήν, η συνέντευξη στην καθημερινή έχει μια τεράστια αξία. Όχι για αυτά που είπανε. Είναι διότι, εσείς σαν δημοσιογράφος το καταλαβαίνετε καλύτερα, οι ερωτήσεις δοθήκανε εγγράφως. Εγγράφως, βεβαίως. Και απαντηθήκανε εγγράφως. Σωστά. Άρα αυτές αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του βαθαίως τουρκικού κράτους. Δεν είναι οι απόψεις του κυρίου Ερντογάν. Άρα αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι είτε υπάρχει ο κύριος Ερντογάν ως πρόεδρος της Τουρκίας, είτε δεν υπάρχει, το βαθύ κράτος θα έχει αυτές τις απαιτήσεις. Αυτό μας οδηγεί και μας σε μια κατάσταση που να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε κάτι, εφόσον αυτές οι απόψεις είναι τελείως διαμετρικά αντίθετες από τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι συμφέρει, να μην μιλάμε και να μιλάμε μέσω δηλώσεων του τύπου ή να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Όχι να παραχωρήσουμε, να συζητήσουμε και να έχουμε τα επιχειρήματα που λέμε εδώ μεταξύ μας, να πείσουμε τους Τούρκους ότι ξέρετε αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Δηλαδή δεν μπορείτε να ζητάτε την πλήρη κατάργηση της συμφωνίας της Λοζάνης ή να λέτε ορισμένα άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να βρίζετε τους Αμερικάνους, να τους διώχνετε από την Τουρκία, να σας έχουν φτιάξει βάσεις στην Ετσιρλίκ, στο Αξάζ, τόσα άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να έρχονται τόσοι Ευρωπαίοι επενδυτές και εσείς αυτή τη στιγμή να βρίζετε το χρήμα το οποίο σας φέρνουν και να συμπεριφέρεστε έτσι. Άρα πρέπει εδώ να αποδεχτείτε αυτό που λέγεται Συμφωνία της Λοζάνης. Εάν λοιπόν θέλεις να αλλάξεις τη Συμφωνία της Λοζάνης μετά από 100 χρόνια, επειδή τώρα κατάλαβες ορισμένα άλλα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεσαι έτσι. Κοιτάξτε ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις σε πάρα πολλά θέματα και οι εντάσεις να μειωθούν επί της ουσίας, σαφέστατα μπορούμε να βρούμε. Αλλά για να βρούμε πρέπει να συζητάμε.
Δεν βρίσκεις λύση εάν δεν συζητάς. Και η συζήτηση δεν σημαίνει κατευνασμό. Ξέρετε τι σημαίνει κατευνασμός? Αυτό που είχαμε επί τόσα χρόνια που το έχω ζήσει προσωπικά. Μην εκνευρίσουμε τους Τούρκους. Μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους. Σιγά τον Τούρκο να μην εκνευρίσουμε. Σιγά το πρόβλημά μας. Αν είναι δυνατόν. Όλοι τους, να μην εκφραστώ χειρότερα μέρα που είναι και πάνε καλά όλα τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι κατευνασμός. Να μην τους ενοχλήσουμε. Τώρα που καθόμαστε να συζητάμε, δεν είναι κατευνασμός. Αυτό είναι συζήτηση. Βλέπετε εδώ, είπε δικτάτορα τον πρόεδρο της Κίνας ο κύριος Μπάιντεν και όλος πήγε στο Σαν Φρανσίσκο και κάτι και συζητάγανε. Σωστά, βεβαίως. Δηλαδή βλέπετε ότι για τους αυτούς που έχει η Χαμάς, τους ομήρους που έχει, κάθονται και συζήταγε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ισραηλινό αρχηγό της Μοσάδ. Άρα θεωρείτε ότι δικαιώθηκε η απόφαση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι υπήρξαν αντιρρήσεις, υπήρξαν και δημοσιεύματα τα οποία χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο τον Τούρκο πρόεδρο, υπήρξαν οι δηλώσεις προσφάτως του κυρίου Σαμαρά και πάρα πολλών οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είχαμε ουσιαστικά να κερδίσουμε τίποτα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν σας φέρνει κάποιος, ένας νέος δημοσιογράφος σας, όταν σας φέρνει ένα κείμενο ή μια πληροφορία, ποια είναι η πρώτη ερώτηση που του λέτε? Ποιος σου το είπε? Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Πόσο αξιόπιστος είναι αυτός που σου το είπε? Ξέρετε, επειδή αυτό που διαβάζω και εγώ και βλέπω και ζω εδώ στην Αθήνα, σε όλα τα κανάλια, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί συνάδελφοί σας, γνώστες των πραγμάτων, οι οποίοι είναι ενήμεροι και έχουν ενημέρωση εκ των έσω. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτή την ενημέρωση και το όπως νομίζουν αυτοί κατά το δικό τους μυαλό, όπως το εξηγεί, χωρίς να ξέρουν, λένε τα πράγματα και ενημερώνουν τον κόσμο. Οι άνθρωποι, τα άτομα τα οποία πάντα θα πρέπει ο κόσμος και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, όταν διαβάζουν κάποιος, καταρχήν πρέπει να είναι επώνυμο. Δηλαδή πρέπει να έχει όνομα. Αυτό το έγραψε η σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο, με συγχωρείτε, παραμύθια της καλυμάς. Αυτά δεν υπάρχουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έγραψε, και αυτός που το έγραψε, τι εκπροσωπεί? Εκεί λοιπόν, αν οι τελεθεατές ακούσουν αυτά, θα σταματήσουν να ακούσουν αυτές τις περίεργες ήχους. Δυστυχώς, βεβαίως υπάρχουν. Δυστυχώς, το θέμα είναι ποιοι τα λένε. Και βλέπετε ότι αυτοί που τα λένε είναι κυρίως ακραίοι. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Έχετε δει τι σημαίνει να είσαι ακραίος με τη Χαμάς? Ξέρετε, επειδή είμαστε από τη Ρόδο, εμείς έχουμε το μέτρο να στον πρίγιο Κλειόβουλος, οπότε είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε, ναυαρχέ μου. Και... ξέρετε, αυτή όμως είναι αλήθεια, κύριε Χατζηδάκη. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αυτές οι υπερβολές που δηλαδή, ο τύπος... Δηλαδή, μου λέτε, ξέρετε, γράφετε και λέει. Ποιος το λέει αυτό? Τι ξέρει αυτός που το λέει? Από πού έχει την πληροφόρηση? Εγώ με έναν πολύ σοβαρό καθηγητή διεθνούς δικαίου που τον έχετε φιλοξενήσει και τον εκτιμώ και εγώ και τον αγαπώ, μου έλεγε κάποια στιγμή, σας πω παράδειγμα, θα έρθουν οι Τούρκοι να πάρουν νησί. Για κάτε ρε εσύ, του λέω, πώς θα πάρουν νησί οι Τούρκοι, πώς το φαντάζεσαι? Για πες μου, του λέω, έχεις δει τόσα έργα, πώς φαντάζεσαι όταν κάνω μια απόβαση? Και όταν κατάλαβε ότι όχι μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά έχουν τεράστιο πρόβλημα, σταμάτησε να το λέει. Άστε. Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντα τιμή η συνομιλία μαζί σας. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα στην συνέχεια. Ψηφιοποίηση στα νησιά μας, ψηφιοποίηση και έξυπνες ιδέες. Οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικοί άρχοντες, έξυπνες ιδέες για να προσελκύσουν τους πλούσιους Τούρκους εδώ. Οι Τούρκοι έχουν πολλά λεφτά και κακώς πάνε και τα ξοδεύουν σε χώρες που δεν την Ελλάδα την αγαπάνε και περνάνε πολύ ωραία, και ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εμείς τρελαινόμαστε που είμαστε πατρίδα μας. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σας καλέσω μετά από την αποβίβαση από το αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου. Έχουν γίνει άλματα προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κολφόπουλε. Έχουν γίνει άλματα προς αυτή την κατεύθυνση στο Δήμο μας. Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία 4 χρόνια. Χαίρομαι, αισθάνομαι υπερήφανος και γι' αυτό το λόγο
και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις υποστηρίζω όλες αυτές τις προσπάθειες, ας πούμε, εντάξει. Να είστε καλά, Ναύαρχε. Να είστε καλά, τιμή μας, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ακόμη ένα διαφορετικό διάλειμμα. Θα πάμε, αφού έχουμε τη δυνατότητα αμέσως μετά, να πούμε δύο λόγια για αυτό το ψηφιακό καθεστώς και την εξέλιξη στον Δήμο της Ρόδου, εάν κάτι θέλει να σχολιάσει η κυρία Φτακλάκη, και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε ακόμη με έναν καθηγητή, έτσι, εξαιρετικό, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου. Σε διαφημίσεις επιστρέφω. Έχω βγάλει πανεπιστήμια.